Κύριε Γραμματέα, κύριε Μαρίνο, σας καλωσορίζουμε. Έρχομαι από τις Ροβιές. Τώρα βέβαια σας καλωσορίζουμε. Την πρώτη φορά σας καλωσορίσαμε από τις πλημμύρες. Τώρα σας καλωσορίζουμε μετά τις φωτιές. Ελπίζω την τρίτη φορά να είναι κάτι καλό που θα έρθείτε. Και να έρθείτε και προς τα βόρεια, προς τις Ροβιές. Στο χωριό μας έχουν καεί 10 σπίτια μέσα στο χωριό και άλλα τριγύρω. Παραδέρνουμε οι κάτοικοι ανάμεσα στα ταξίματα, στα οράματα του Μπένου, στις φιλανθρωπίες, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που μας έχουν κάνει και έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Δηλαδή έχουν πέσει όλοι αυτοί γύρω μας. Και αποζημιώσεις πραγματικές για τα σπίτια που έχουν καεί δεν υπάρχουν. Οι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους και μένουν στα ενοίκια δεν έχουν πάρει ακόμα την επιδότηση αυτή του ενοικίου. Μετά τις φωτιές, οι ενέργειες του κράτους για το σχολείο μας ήταν να το υποβαθμίσει. Έπρεπε το σχολείο μας να κλείσει για μια εβδομάδα, οι γονείς να τρέχουν στη διεύθυνση, να παρακαλούν. Όχι για τίποτα άλλο, να είμαστε τετραθέσιο. Δεν ζητάμε πολυτέλειας, δηλαδή να ερχόταν ένας δάσκαλος. Πού να πούμε για αγγλικά, πού να πούμε για γυμναστική, πού να πούμε για όλα τα άλλα. Η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι απαγορεύσεις. Self-test, τώρα μετακόψτε τα. Μάσκες, προαυλισμό σαν κρατούμενοι. Και αυτό υποβαθμίζει το σχολείο και τη διάθεση των μαθητών για το σχολείο. Οι απαγορεύσεις συνεχίζονται, δηλαδή υπάρχουν τόσο αυστηρά πρωτόκολλα που δεν μπορούμε να πάμε ούτε μια εκδρομή. Γιατί δεν μας επιτρέπει να μπούμε δύο τμήματα μέσα ένα πούλμαν. Όπως καταλαβαίνετε, τα μικρά σχολεία που είμαστε εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στο λεωφορείο και να πάμε στην Αθήνα να δούμε κάτι άλλο. Μάθημα, προαυλισμός με απαγορεύσεις και αυτό συνεχίζεται. Και παρακάλλω για να έρθει ένας δάσκαλος. Και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι ψυχολόγοι, ναι, δεν λέω, ήταν αίτημα του κλάδου να υπάρχει η ψυχολογική υποστήριξη στα σχολεία. Αλλά όχι μόνο αυτό. Όχι να έρθει ψυχολόγος και να μην έρχεται δάσκαλος. Ή να αναγκαζόμαστε να ευχαριστούμε με χίλιους θεμενάδες την κυβερνητική οργάνωση που μας έφερε τσάντες και τετράδια. Ή που μας έφτιαξε το γήπεδο. Γιατί? Κάτι που είναι υποχρεωμένο το κράτος να το κάνει. Γιατί πρέπει να ευχαριστώ συνεχώς και να νιώθω υποχρεωμένη. Όσο για τον πολιτισμό, εκπροσωπώ και τον πολιτιστικό σύλλογο, τον έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη, μας έχει αφήσει και αυτός. Ο σύλλογός μας συστεγαζόταν μαζί με το αγροτικό ιατρείο. Είχαμε απευθυνθεί και στην προηγούμενη δημοτική αρχή και σε αυτή. Το κτίριο είναι σε κακά χάλια, κάει και η σκεπή. Μας είπαν ότι θα επισκευαστεί. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή τη στέγη. Το κτίριο είναι δημοτικό. Θα είναι χρήσιμο για τους δημότες να επισκευαστεί αυτό το κτίριο και για το ιατρείο, αλλά και για τον πολιτιστικό σύλλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.